είναι θέμα επιβίωσης τόσο βασικό όσο και η αναπνοή. Η ικανότητα να κινούμαστε, να ενεργοποιούμε μυς και νεύρα, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο γεμάτο θανατηφόρες προκλήσεις. Αλλά με ποιον τρόπο τα ζώα ανέπτυξαν αρχικά τον υπέροχο μηχανισμό της κίνησης? Ποια πλάσματα έσυραν πρώτα το μεγαλειώδη χορό της ζωής? Μολονότι η κίνηση και η συμπεριφορά είναι αρκετά πολύπλοκες στο ζωικό βασίλειο, μπορούμε να διακρίνουμε τις απαρχές της κίνησης σε μια πρωτόγονη ομάδα απλών ζώων. Πρόκειται για πλάσματα τόσο απλά, ώστε οι επιστήμονες στην αρχή τα θεώρησαν φυτά. Αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι έφεραν μια επανάσταση στο ζωικό βασίλειο. Ανακάλυψαν την καλωδίωση και τη διασύνδεση. Αυτό ακριβώς είναι τα νεύρα. Ήταν ένα εκπληκτικό άλμα για τον κόσμο των ζώων. Ακολουθήστε μαζί μας τη διαδρομή από τα δεσμά της ακινησίας στον υπέροχο κόσμο της κίνησης. Ένα μονοπάτι που χάραξαν μερικοί απίθανοι ήρωες. Η κληρονομιά που άφησαν άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής. Κίνηση είναι υπέροχο πράγμα. Είναι τόσο συνυφασμένη με τη ζωή μας, σαν την αναπνοή. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Ο βιολόγος Τζακ Κοστέλο αισθάνεται δέος μπροστά στην υπέροχη χορογραφία της ζωής. Η ικανότητα της κίνησης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα ζώα ή που συνήθως θεωρούμε ότι τα διαχωρίζουν από τα φυτά ή τους μύκητες, για παράδειγμα. Σε μια εκπληκτική επίδειξη ταχύτητας, ευκινησίας και δύναμης, τα ζώα αγωνίζονται για επιβίωση και φαίνεται σαν να βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. Συχνά, η ακινησία είναι σαν να προκαλεί την επίθεση. Τα ζώα έχουν συνέστηση του κόσμου γύρω τους και αντιδρούν κάθε στιγμή σπρώχνοντας, χτυπώντας ή φιλονικώντας. Αλλά τι προηγήθηκε για να φτάσουμε τελικά σε αυτή την αέναη παράσταση στο θέατρο της ζωής? Στα ανοιχτά των βραχοδών ακτών της πολιτείας του Rhode Island εκτείνεται ένας υποθαλάσσιος κόσμος, ο οποίος ίσως κρύβει την απάντηση. Ο Κοστέλο βρίσκεται στα ίχνη ενός αρχαίου μυστηρίου. Πιστεύει ότι αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, θα βρίσκαμε τους πρωτοπόρους που εισήγαγαν την κίνηση και τη συμπεριφορά στο ζωικό βασίλειο. Αλλά δεν χρειάζεται τη μηχανή του χρόνου. Ο Κοστέλο πιστεύει ότι σε αυτά τα παγωμένα, σκοτεινά νερά μπορεί να βρει ένα πλάσμα πανομοιότυπο με αυτούς τους πανάρχαιους πρωτοπόρους. Στην πραγματικότητα, αυτό που ζητά είναι εύκολο να το βρει κανείς, αλλά και το ίδιο εύκολο να μην του δώσει καμία σημασία. Μολονότι η κίνηση και η συμπεριφορά είναι αρκετά πολύπλοκες στο ζωικό βασίλειο, μπορούμε να διακρίνουμε τις απαρχές της κίνησης σε μια πρωτόγονη ομάδα απλών ζώων. Αυτό το πλάσμα που μοιάζει με λουλούδι είναι μια θαλάσσια ανεμόνη και ανήκει σε μια αρχαίγονη ομάδα ζώων που ονομάζονται κνηδόζωα. Πώς είναι δυνατόν η πολύπλοκη χορογραφία της ζωής να ξεπίδησε από αυτά τα τόσο απλά πλάσματα? Με την πρώτη ματιά, μερικά κνηδόζωα δεν μοιάζουν καν με ζώα. Να
Τα κνηδόζωα, έτσι όπως μεγαλώνουν στον πυθμένα με τις κεραίες τους απλωμένες, συχνά δεν ξεχωρίζουν και πολύ από τα φύκια που τα περιβάλλουν. Έτσι, πράγματι, οι πρώτοι επιστήμονες τα ταξινόμησαν ως φυτά. Αυτοί οι οργανισμοί προβλημάτισαν τους επιστήμονες επί αιώνες. Οι πρώτοι φυσιοδίφες αναρωτιόνταν, είναι φυτά, ζώα ή κάτι ανάμεσα σε αυτά. Ο επιστήμονας που έλυσε το μυστήριο ήταν ο Ελβετός φυσιοδίφης Άμπραχαμ Τράμπλι, ένας εξαιρετικός παρατηρητής του φυσικού κόσμου. Ο Τράμπλι έζησε στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ως δάσκαλος, μιούσε τους μαθητές του στα θαύματα της φύσης. Ενώ εξερευνούσε μία λιμνούλα, συνάντησε ένα μικρό πρασινοπό οργανισμό που έμοιαζε με φυτό. Στην αρχή ο Τράμπλι νόμιζε ότι επρόκειτο απλώς για μερικές τούφες γρασίδι. Στη συνέχεια, προς μεγάλη του έκπληξη, παρατήρησε κάτι εντελώς απροσδόκητο. Άρχισαν να κινούνται. Η πρώτη κίνηση που παρατήρησα ήταν αυτή των βραχιώνων τους, οι οποίοι λίγιζαν και στριφογύριζαν αργά προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζοντάς τα για φυτά, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κινούνταν από μόνα τους. Έπειτα από προσεκτικές παρατηρήσεις εβδομάδων, ο Τράμπλι άρχισε να υποπτεύεται ότι τελικά δεν επρόκειτο για φυτά, αλλά για ζώα. Ήταν μια τολμηρή υπόθεση για τον καιρό εκείνο, αλλά ήταν εύκολο να ελεγχθεί. Ο Τράμπλι πρόσφερε στα αντικείμενα του πειράματος τροφή και παρατήρησε τις αρπακτικές διαθέσεις τους. Τα παρατήρησα να καταβροχθίζουν και να χωνεύουν ζώα μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα ίδια. Έτσι δεν είχα πια κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι ήταν σαρκοφάγα ζώα. Η ανακάλυψη του Τράμπλι ότι τα κνηδόζωα ήταν ενεργητικά αρπακτικά ζώα ήταν πολύ σημαντική για την επιστήμη του 18ου αιώνα. Οι αιώνες που ακολούθησαν θα οδηγούσαν σε ακόμη πιο σημαντικά συμπεράσματα για το ζωικό κόσμο. Σήμερα ο Κοστέλο πιστεύει ότι η εμφάνιση των πρώτων κνηδόζωων ήταν το αποφασιστικό γεγονός που πυροδότησε μία επανάσταση. Σίγουρα αποτελούν μία αξιόλογη ομάδα για μελέτη. Στην πραγματικότητα είναι αρκετά σημαντικά, αν θέλεις να κατανοήσεις την κίνηση και τη συμπεριφορά. Πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, προτού ακόμη τα ζώα κολυμπήσουν στους ωκεανούς ή περπατήσουν στο βυθό, μία μόνο ομάδα ζώων υπήρχε. Και αυτή ήταν η σπόγγη. Ήταν ανίκανοι να μετακινηθούν και διέθεταν μόνο τις στοιχειώδεις αισθήσεις. Οι σπόγγοι κατακρατούσαν μικροσκοπικά κομματάκια τροφής, αντλώντας και φιλτράροντας το νερό του ωκεανού μέσα από το σώμα τους. Ήταν πολύ απλή, ίσα-ίσα κάτι περισσότερο από μία συγκέντρωση κυττάρων χαλαρά συνδεδεμένων. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν πολύ πιο σύνθετα πλάσματα και άλλαξαν τον κόσμο για πάντα. Αυτά ήταν τα πρώτα κνηδόζωα. Μπορεί τα κνηδόζωα να μην έδιναν την εικόνα πρωτοπόρων, αλλά άλλαξαν την πορεία εξέλιξης της συμπεριφοράς των ζώων. Αυτά τα πλάσματα ήταν τα πρώτα που χρησιμοποίησαν ευαίσθητες κεραίες με τις οποίες μπορούσαν να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους.
Περισσότερο από 500 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα κνηδόζωα ανέπτυξαν και άλλα χαρακτηριστικά που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό εδώ ήταν ένα ζώο που διέθετε στόμα. Και συνδεδεμένο με το στόμα ήταν το στομάχι, για να αφομοιώνει την τροφή. Ήταν μια ιδιοφυής καινοτομία, η οποία θα εξαπλωνόταν σε όλο το ζωικό βασίλειο. Αλλά τα κνηδόζωα ανέπτυξαν ακόμη πιο σημαντικές λειτουργίες. Αυτά τα φαινομενικά απλά πλάσματα ανακάλυψαν την κίνηση. Οι κινήσεις των πρώτων ζώων ίσως να μην απήχαν και πολύ από αυτό το νοθρό ανασάλεμα. Μετά τις κεραίες αυτού του κνηδόζωου, στο εσωτερικό του λαιμού του, χιλιάδες μικροσκοπικές βλεφαρίδες τραβούν νερό μέσα στο σώμα του. Αν το παρακολουθήσουμε με την τεχνική της χρονικής επιτάχυνσης, το ζώο φαίνεται να βλασταίνει και να μεγαλώνει, καθώς το νερό γεμίζει το σώμα του, δημιουργώντας έναν υγρό σκελετό. Μπορεί τώρα να στέκεται ολόρθο, έτοιμο για δράση. Τα κνηδόζωα διαθέτουν δύο ομάδες μυών και μπορούν να λυγίζουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για τον έλεγχο των μυών βασίζονται σε ειδικά κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα, μια άλλη επινόηση των κνηδόζωων. Μέσω μιας ομάδας τέτοιων κυττάρων, ηλεκτρικές όσεις ενεργοποιούν μια ομάδα μυών, οι οποίοι συστέλλονται οθώντας το ζώο ψηλότερα. Συστέλλοντας και την άλλη ομάδα μυών, το ζώο μπορεί να κάμψει το σώμα του στην τέλεια θέση για να αρπάξει την τροφή του. Φαίνεται τόσο απλό. Αλλά σήμερα όλα τα πλάσματα που έρπουν, πετούν ή κολυμπούν βασίζονται σε μυς και νεύρα, την κληρονομιά που τους άφησαν τα κνηδόζωα. Η εμφάνιση συχνά μας απατά. Αυτά τα πλάσματα που φαίνονται αργά και απλά, στην πραγματικότητα ξεκίνησαν τη χορογραφία της ζωής. Τα κνηδόζωα έκαναν αυτό το μεγάλο άλμα. Τη μετάβαση στον ιστό με νεύρα και μυς, ο οποίος έκανε δυνατή κάθε είδους κίνηση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό σύστημα. Αυτή είναι και η ομορφιά του. Οι ακτές της Καλιφόρνια φιλοξενούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κνηδόζωα στη γη και προσελκύουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Για το βιολόγο Ιαν Λον, αυτή η βραχώδης ακτογραμμή είναι ένας παράδεισος. Ο Λον, μελετώντας τις θαλάσσιες ανεμόνες, φαντάζεται πώς μπορεί να συμπεριφέρονται στην πραγματικότητα τα πρώτα ζώα. Για μένα, τα αληθινά συναρπαστικά ερωτήματα στη βιολογία αφορούν όλα τις απαρχές της ζωής. Από πού προήρθαμε? Τι είδους οργανισμοί άρχισαν την εξέλιξη της συμπεριφοράς? Και πρέπει να πας πίσω, σε μια ομάδα όπως αυτή των κνηδόζων, για να διερευνήσεις αυτά τα ερωτήματα. Πιθανόν, το πιο σημαντικό πράγμα που προσφέρει η κίνηση στην ανεμόνη είναι η δυνατότητα να συλλαμβάνει την τροφή της. Τα κνηδόζωα ήταν οι πρώτοι ενεργοί θηρευτές στον πλανήτη. Αυτή η ανεμόνη μπορεί να φαίνεται ήρεμη, όπως και η πρόγονή της, αλλά χρησιμοποιεί τεχνάσματα για να αρπάζει τα γρήγορα θυράματά της. Ο γοβιός είναι ένας γρήγορος κολυμβητής. Διαθέτει μάτια και αισθήσεις ευαισθητοποιημένα σε κάθε σινιάλο κινδύνου και έναν εγκέφαλο που μπορεί να επεξεργάζεται σύνθετα σήματα. Μοιάζει καλύτερα εφοδιασμένος για επιβίωση. Ωστόσο, η ανεμόνη έχει αναπτύξει τα δικά της όπλα.
Οι κεραίες της είναι επικαλυμμένες με εκατομμύρια ειδικές κάψες που ονομάζονται νηματοκύστης. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν βλήματα με τη μορφή κύλων, συνήθως ακιδωτών νηματίων, που περιέχουν θανάσιμο δηλητήριο. Όταν ελευθερωθούν αυτά τα νημάτια, εκτοξεύονται με την επιτάχυνση βλήματος πυροβόλου όπλου, διαπερνούν το στόχο τους και αδειάζουν το γεμάτο παραλυτικές τοξίνες περιεχόμενό τους. Για να ενεργοποιηθούν αυτά τα όπλα, πρέπει κάτι να αγγίξει τις κεραίες. Και για να γίνει αυτό, το θύραμα πρέπει να πλησιάσει την ανεμόνη. Η ομοιότητά της με φυτό αποκρύπτει πλήρως τις φωνικές της διαθέσεις. Στείνοντας ενέδρα, η ανεμόνη περιμένει το θύμα της. Για το γοβιό, μια στιγμή χαλάρωσης μπορεί να αποβεί μοιραία. Παρασύροντας το ψάρι στο στόμα της, η ανεμόνη το καταβροχθίζει με τα εργαλεία που επινόησαν οι αρχαίοι της πρόγονοι. Ο γοβιός σιγά σιγά θα χωνευτεί ζωντανός. Για περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο χρόνια, τα κνηδόζωα τελειοποιούν και προσαρμόζουν τις νηματοκύστες τους. Και ανέπτυξαν μια εντυπωσιακή σειρά όπλων. Μερικά έχουν τοξίνες που μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες ακόμη και για τον άνθρωπο. Αλλά αυτά τα ακιδωτά εκτοξευόμενα νημάτια δεν αξιοποιούνται μόνο για τη σύλληψη τροφής. Αποτελούν όπλα που τα χρησιμοποιούν και εναντίον του ίδιου τους του είδους. Κνηδόζωα όπως αυτά μπορεί να ήταν μεταξύ των πρώτων ζώων που πολέμησαν λυσαλέα για τον έλεγχο περιοχών. Αυτές οι ανεμόνες φαίνεται να συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε αυτή τη λιμνούλα που δημιουργεί η Παλήρια. Φαινομενικά όλα είναι γαλήνια. Αλλά οι φασαρίες δεν θα αργήσουν. Ένας αγώνας για λίγα εκατοστά στην επιφάνεια του βράχου. Τα ζώα ανοιχνεύουν το ένα το άλλο, γέρνοντας τις κεραίες τους. Τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Καθένα από τα ζώα ετοιμάζεται για τη μάχη, φουσκώνοντας μια σειρά από ασκίδια, ειδικά εργαλεία για τις συγκρούσεις. Μέσα σε κάθε ασκίδιο υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες όπλα. Μια πραγματική παράταξη πολεμικών κεφαλών οπλισμένων με τοξίνες. Αλλά κάθε αντίπαλος για να αναπτύξει τον οπλισμό του πρέπει να φτάσει και να χτυπήσει τον εχθρό του. Και ο αγώνας αρχίζει. Καταφέρνουν αλλεπάλληλα χτυπήματα σε αργή κίνηση. Οι μάχες μεταξύ ανεμόνων μπορεί να διαρκέσουν πολλές ώρες, ακόμη και μέρες. Ο αγώνας είναι σκληρός και ίσως να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Με κάθε χτύπημα, χιλιάδες δηλητηριώδη όπλα ελευθερώνονται, διαπερνούν τη σάρκα και γεμίζουν τα μαλακά σώματα με τοξίνες. Όταν το οπλοστάσιο χρησιμοποιηθεί, οι ασκοί των όπλων μένουν άδειοι και διαλυμένοι. Μια ανεμόνη απλώνει θριαμβευτικά τις κεραίες της, σαν να καμαρώνει για την νίκη της.
Ο ιτημένος αναδιπλώνεται και τελικά θα απομακρυνθεί. Τα ζώα διεξάγουν μάχες για λόγους κυριαρχίας εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Φρενήρης καυγάδες για την περιοχή, θανατηφόρες μάχες για το ζευγάρωμα. Αυτή η συμπεριφορά ίσως ξεκίνησε από απλά πλάσματα. Αν και τα κνηδόζωα μπορεί να έσπηραν τους σπόρους της σύγκρουσης και της διαμάχης, ήταν επίσης πρωτοπόρα σε έναν πιο αρμονικό τρόπο ζωής, τη συνεργασία. Αυτοί οι μικροσκοπικοί πολύποδες κοραλιών είναι επίσης κνηδόζωα και, σαν τα ξαδέρφια τους, είναι θηρευτές και γευματίζουν με πλανκτόν. Αλλά αυτοί οι πολύποδες έχουν εγκαταλείψει τις μονομαχίες. Αντίθετα, έχουν ενωθεί σε τεράστιες αποικίες. Αντί να μάχονται, οικοδομούν. Με συλλογική εργασία δημιουργούν ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης, ένα υπερθέαμα χρωμάτων και σχηματισμών που δεν έχει όμοιό του, τους κοραλιογενείς υφάλους. Έξω από τις βορειοανατολικές ακτές της Αυστραλίας, το μεγάλο κοραλιογενές φράγμα εκτείνεται σε μήκος που ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα. Ένας ανυπέρβλητος θησαυρός που σφίζει από ζωή και εξαρτάται από το μόχθο μικροσκοπικών κνηδόζωων. Το κοραλιογενές φράγμα αποτελεί ένα θαύμα, αποτέλεσμα της συνεργασίας και της παραγωγικότητας των κνηδόζωων. Διαμέσου των αιώνων, αυτό το εκπληκτικό οικοδόμημα, έργο των πολύποδων των κοραλιών, μεγάλωσε τόσο ώστε να είναι ορατό από το διάστημα. Για να δημιουργήσουν αυτό το μεγαλειώδες οικοδόμημα, τα κοράλια δεν έπαψαν ούτε στιγμή να μεγαλώνουν και να επεκτείνονται. Κάθε είδος κοραλιού συγχρονίζει την αναπαραγωγή του. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό θέαμα και διαρκεί λίγες μόνο νύχτες, τις ίδιες κάθε χρόνο. Δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι είναι αυτό που προκαλεί την ταυτόχρονη έκκληση αυγών και σπέρματος από εκατομμύρια πολύποδες κοραλιών στα θαλάσσια ρεύματα. Συνεργαζόμενα σε αυτό το βαθμό, αυτά τα κνηδόζωα έχουν βρει τρόπο να εξασφαλίζουν τη διατήρηση του είδους τους. Τα κνηδόζωα συλλαμβάνουν τα θυράματά τους, μπλέκονται σε μάχες και οικοδομούν σπουδαίες κατασκευές. Και τα καταφέρνουν όλα αυτά μόνο με τα βασικά νεύρα και εμείς. Ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνουν τόσα πολλά απασχολεί το βιολόγο Ιαν Λον εδώ και πολύ καιρό. Ο λόγος για τον οποίο με συναρπάζουν οι ανεμόνες είναι ότι διαθέτουν αυτή τη φαινομενικά απλούστατη σωματική δομή και νευρικό σύστημα με στοιχειώδη οργάνωση. Και παρόλα αυτά, είναι ικανές να ακολουθούν σύνθετα μοτίβα συμπεριφοράς. Ήμουν περίεργος για το πώς το καταφέρνουν αυτό. Ο Λον αποφάσισε να εστιάσει την έρευνά του στη σιωπηλή γλώσσα του νευρικού συστήματος των κνηδόζωων. Για τη μελέτη του, διάλεξε μία από τις πλέον ασυνήθιστες ανεμόνες, ένα μοναχικό κνηδόζωο του γένους Στόμφια. Κολλημένη σε ένα βράχο, στο βυθό της θάλασσας, μοιάζει ευάλωτη. Αλλά η εικόνα μπορεί να σε παραπλανήσει. Η Στόμφια φαίνεται να αποτελεί εύκολο γεύμα για κάθε αποφασισμένο θηρευτή. Σήμερα, ένας ύπουλος εχθρός, ο αστερίας του είδους Dermasteria imbricata, την έχει βάλει στο μάτι. Δοκιμάζοντας το νερό με τις αισθητήριες κεραίες του, ο αστερίας πλησιάζει εκατοστό εκατοστό.
είναι επαρκώς εξοπλισμένος με αμέτρητους κυλινδρικούς βαδιστικούς ποδίσκους που χρησιμοποιεί για να συλλαμβάνει και να ακινητοποιεί τα θύματα του. Η στόμφη αμέριμνη αγνοεί τον κίνδυνο που πλησιάζει. Αλλά όταν ο αστερίας έρχεται κοντά και την αγγίζει, η στόμφια αναλαμβάνει δράση. Με έναν εκπληκτικό αμυντικό ελιγμό, η στόμφια ελευθερώνεται από το βράχο και απομακρύνεται κολυμπώντας. Είναι ένα από τα λίγα είδη ανεμόνης που μπορούν να κολυμπήσουν στα αλήθεια. Έμεινα έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι η στόμφια ήταν ικανή να αναπτύξει μια τόσο σύνθετη συμπεριφορά τη στιγμή που διαθέτει ένα τόσο απλό νευρικό σύστημα. Και ήθελα να ανακαλύψω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτό το νευρικό σύστημα και επιδεικνύει αυτή τη σύνθετη συμπεριφορά. Στο εργαστήριο, ο Λον συνδέει ηλεκτρόδια σε μια στόμφια για να μετρήσει τη συχνότητα των νευρικών όσεων. Στην αρχή, αγγίζει ελαφρά τη στόμφια με ένα πινέλο και το ζώο μαζεύει τις κεραίες του. Η αντίδραση της στόμφιας στο άγγιγμα του πινέλου καταγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή με τη μορφή παλμών. Στη συνέχεια, ο Λον προσφέρει στη στόμφια τροφή. Όπως ήταν αναμενόμενο, το νευρικό σύστημα αποκρίνεται άμεσα και το ζώο αρχίζει να τρέφεται. Στο τέλος, ο Λον χρησιμοποιεί έναν αστερία για να ενεργοποιήσει το μηχανισμό διαφυγής στη στόμφια. Δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα άγγιγμα. Καθώς τα νευρικά κύτταρα ενεργοποιούνται, μία σειρά παλμών εμφανίζεται αστραπιαία στην οθόνη. Η στόμφια εκτελεί τον ελιγμό διαφυγής της. Ας δούμε τώρα πώς καταφέρνει η στόμφια να επιδεικνύει αυτή την εκπληκτική συμπεριφορά καθώς αντιδρά κολυμπώντας. Εδώ στην κορυφή έχουμε την αντίδραση ενώ τρεφόταν και κάτω την αντίδραση κατά την κολύμβηση. Και μπορώ να δω από τη μορφή των παλμών εδώ ότι αυτές οι αντιδράσεις χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο νευρικό σύστημα και για τις δύο περιπτώσεις συμπεριφοράς. Η διαφορά είναι ότι η αντίδραση κατά την κολύμβηση έχει ουσιαστικά ανεβάσει το ρυθμό και λαμβάνουμε πολύ περισσότερους παλμούς σε πολύ μικρότερο διάστημα. Ανεβάζοντας το ρυθμό, η στόμφια μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί το ίδιο νευρικό σύστημα για μια εντελώς νέα συμπεριφορά. Ο Λον ανακάλυψε ότι η συμπεριφορά καθορίζεται τόσο από τη συχνότητα των όσεων, όσο και από το πόσες φορές ενεργοποιούνται τα νεύρα. Αυτό το εξαιρετικό σύστημα, που πρώτα τα κνηδόζωα τελειοποίησαν, θα το υιοθετούσε όλο το ζωικό βασίλειο. Τα κνηδόζωα ήταν η πρώτη ομάδα ζώων που τελειοποίησε αυτόν τον μηχανισμό. Ανακάλυψαν την καλωδίωση και τη διασύνδεση. Αυτό ακριβώς είναι τα νεύρα. Καλώδια μέσα από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό ήταν ένα απίστευτο άλμα προόδου για τον κόσμο των ζώων. Τα ζώα ανέπτυξαν μία εκπληκτική ποικιλία τρόπων για να κινούνται, να δρούν και να αντιδρούν. Και όλα άρχισαν από τα κνηδόζωα. Έτσι χρωστάμε πολλά σε αυτή την ταπεινή και πρωτόγονη ομάδα ζώων.
Παρόλα τα επαναστατικά επιτεύγματά τους, τα περισσότερα από τα αρχαίγωνα κνηδόζωα ήταν προσκολλημένα στο βυθό της θάλασσας. Αλλά ο σχεδιασμός του σώματός τους ήταν τέτοιος που δεν θα τα κρατούσε πολύ καιρό εκεί. Στη διάρκεια μερικών εκατομμυρίων χρόνων, κάποια κνηδόζωα εξελίχθηκαν προς μια εντελώς διαφορετική, νέα κατεύθυνση. Αλλά το πότε ή το πώς έγινε αυτό παραμένει μυστήριο. Οι άκρες του στόματος διευρύνθηκαν και τα ζώα ανέπτυξαν εξαρτήματα σαν βραχίονες για να τρέφονται. Οι κεραίες έγιναν λεπτά νήματα. Ο κυλινδρικός μίσχος μετασχηματίστηκε σε ζελατινώδη κόδωνα και έτσι πήρε μορφή ένα γνωστό σε όλους μας ζώο. Με την εξέλιξη των μεδουσών, τα κνηδόζωα θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα πρώτα ζώα που κολύμπησαν στις θάλασσες του κόσμου. Με ένα σώμα φτιαγμένο για να αντέχει στο πέρασμα των αιώνων, άρχισαν να επεκτείνονται στις υδάτινες εκτάσεις του πλανήτη. Σήμερα αυτοί οι περιπλανόμενοι των ωκεανών αναπαράγονται συνεχώς και συναντώνται σε μια απίστευτη ποικιλία μορφών και μεγεθών. Πολλές μέδουσες αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς, όπως αυτή η νεαρή θαλάσσια χελώνα. Αλλά δεν αποτελούν παθητικά θύματα. Στην πραγματικότητα, σε πολλούς ωκεανούς είναι κυρίαρχοι θηρευτές. Οι μέδουσες ψάχνουν αργά με τα θανατηφόρα πλοκάμια τους για κάποιο θύμα. Πώς γίνεται αυτά τα διάφανα πλάσματα που φαινομενικά δεν μπορούν να βρουν το δικό τους δρόμο να είναι τόσο άπλιστοι άρπαγες? Είναι δυνατόν οι υπνοτικές, παλμικές κινήσεις τους να κρύβουν κάποιο θανάσιμο μυστικό? Το 1990, ο Τζακ Κοστέλο άρχισε να ερευνά το μυστηριώδη τρόπο με τον οποίο κινούνται και τρέφονται οι μέδουσες. Οι ανακαλύψεις του θα μας κάνουν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτούς τους διαφανείς δολοφόνους. Στο Greenwich Cove του Rhode Island, ο Κοστέλο οδηγεί μια ομάδα φοιτητών πίσω εκεί όπου διεξήγαγε την πρωτοποριακή του έρευνα. Αναζητώντας νέες γνώσεις, ο Κοστέλο χρησιμοποίησε μια υποβρύχια βιντεοκάμερα. Βιντεοσκοπώντας ώρες ολόκληρες την κίνηση της μέδουσας, θα μπορούσε να εξετάσει σχολαστικά πώς και γιατί κολυμπούν με αυτόν τον τρόπο. Επικέντρωσε την έρευνά του σε μέδουσες του γένους Αυριλία και συγκεκριμένα στο είδος Αουρελία Αουρίτα. Η Αυριλία συνεχίζει τη ζωή της ως πολύποδας κολλημένος στο βυθό. Μια στοιχειωμένη μορφή ζωής, όχι μεγαλύτερη από τη μύτη ενός μολυβιού. Όπως και άλλα πολλά κνηδόζωα, αυτές οι μέδουσες φαίνονται συνηθισμένες και μάλλον αδιάφορες μέχρι ότου ρίξεις μια ματιά στην κρυφή ζωή τους. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές το χρόνο υφίστανται μία από τις πλέον φανταστικές μεταμορφώσεις στο ζωικό βασίλειο. Κάποια στιγμή, αυτοί οι πολύποδες αρχίζουν να διαιρούνται. Και είναι σαν να σχηματίζουν μικρούς δίσκους, τον ένα πάνω στον άλλο. Κάθε πολύποδας σχηματίζει δεκάδες πορτοκαλόχρωμους δίσκους. Κάθε δίσκος με τη σειρά του γίνεται ένα ξεχωριστό ζώο που ονομάζεται εφύρα. Η εφύρα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανήλικη μέδουσα.
Αποκολλάται από το στέλεχος του πολύποδα και κολυμπά μακριά. Εκατομμύρια χρόνια πριν, τα αρχαίγωνα κνηδόζωα μπορεί να έσπασαν τα δεσμά τους με το βυθό με κάποιον παρόμοιο τρόπο. Στη διάρκεια του επόμενου μήνα, η ανήλικη μέδουσα τρέφεται με πλανκτόν και σταδιακά ενηλικιώνεται. Όταν αναπτυχθεί πλήρως, μπορεί να φτάσει τα 60 εκατοστά σε διάμετρο. Την περίοδο της αναπαραγωγής, αυτές οι μέδουσες συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς κοντά στην ακτή. Οι αρσενικές ελευθερώνουν στο νερό σπέρμα σε μορφή νημάτων. Οι θηλυκές συλλέγουν τα νήματα με τους κροσωτούς βραχίονές τους και απορροφούν το σπέρμα, το οποίο στη συνέχεια γονιμοποιεί τα αυγά τους. Συνηθισμένο στην ανοιχτή θάλασσα, το λεπτεπίλεπτο σώμα τους μπορεί να τραυματιστεί σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Καθώς βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη, πολλές τελικά θα υποκύψουν. Μέσα σε λίγες μέρες, τα λεπτά του σώματα θα διαλυθούν και θα εξαφανιστούν. Αλλά οι απόγονοί τους θα πάρουν το δρόμο τους ως μικροσκοπικοί πολύποδες και ο κύκλος θα ξαναρχίσει. Η Αυριλία παρουσιάζει έναν αξιοπρόσεκτο κύκλο ζωής. Αλλά ο Κοστέλο ενδιαφέρεται περισσότερο για κάτι που αυτές οι μέδουσες κάνουν κάθε μέρα. Είναι εγωιτευμένος με τον τρόπο που κινούνται. Οι ατέλειωτες ώρες βιντεοσκόπησης αποκάλυψαν ότι οι μέδουσες κολυμπούν συνεχώς. Αλλά παρόλη αυτή την κίνηση, δεν φαίνεται να πηγαίνουν κάπου. Περνούν όλο τους τον καιρό κολυμπώντας και στην πραγματικότητα δεν προχωρούν προς τα εμπρός. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, γιατί σπαταλούν όλο τους το χρόνο κολυμπώντας. Αυτό που επίσης μπέρδευε τον Κοστέλο ήταν και το ότι αυτές οι μέδουσες δεν είναι φτιαγμένες για να κινούνται εύκολα μέσα στο νερό. Στην πραγματικότητα, το σχήμα του σώματός τους φαίνεται μάλλον να τους κόβει την ταχύτητα. Το δισκοειδές σχήμα είναι πιθανόν ένα από τα λιγότερο αποτελεσματικά για την κίνηση προς τα εμπρός. Υπάρχει και η ροή του νερού και έτσι το ζώο κινείται σύμφωνα με το ρεύμα. Ένα ζώο που κινείται στο νερό και έχει πεπλατισμένο σχήμα συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, τη λεγόμενη οπισθέλκουσα, από κάποιο άλλο διαφορετικής μορφής. Για να αποκτήσει μια πληρέστερη άποψη για τις μέδουσες σε κίνηση, ο Κοστέλο έκανε ένα απλό πείραμα. Υπήρχε κάποιο μυστικό σχετικά με το σχήμα του σώματος της μέδουσας? Πάνω από την άγρια ακτή του Big Sur, στη Βόρεια Καλιφόρνια, στήθηκε ένα εργαστήριο για τη μελέτη και την καταγραφή της συμπεριφοράς του ζώου. Με ένα συνεργείο κινηματογραφιστών, ο Κοστέλο εξηγεί το πείραμά του. Αντικείμενο του πειράματος, μία μέδουσα στο μέγεθος σταγόνας. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα της κολύμβησης και πώς αυτή αλληλεπιδρά με το νερό τριγύρω. Excellent, excellent. Should I add particles? Yes, I might as well.
Ο Κοστέλο προσθέτει στη δεξαμενή μικροσκοπικά σωματίδια που του επιτρέπουν να παρατηρεί τη ροή του νερού γύρω από τη μέδουσα. Τώρα, καθώς η μέδουσα κολυμπά, δημιουργεί ένα ρεύμα που είναι ορατό. Και ξαφνικά, το μυστικό του ζώου αποκαλύπτεται. Παρατηρώντας, ανακαλύψαμε ότι αυτό το σώμα που συναντά τόσο μεγάλη αντίσταση είναι κατάλληλο για να δημιουργεί στροβιλισμούς και ροή γύρω από τις άκρες της ομπρέλας της μέδουσας. Με αυτόν τον τρόπο η ροή κατευθύνεται στα πλοκάμια και καθιστά δυνατή τη σύλληψη του θυράματος. Στην πράξη, η κίνηση της κολύμβησης και η ροή που δημιουργείται από αυτήν οδηγούν όλα τα θυράματα στις επιφάνειες σύλληψης. Έτσι, στην πραγματικότητα, το σώμα που θεωρούμε αναποτελεσματικό για την προς τα εμπρός κίνηση είναι πολύ αποτελεσματικό στο να δημιουργεί τη ροή που επιτρέπει στο ζώο να τραφεί. Ο Κοστέλο αποκάλυψε σε επόμενες μελέτες του ότι κάθε είδος μέδουσας με διαφορετικό σχήμα δημιουργεί το δικό του χαρακτηριστικό ρεύμα που του επιτρέπει να συλλαμβάνει διαφορετικά θυράματα. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό στην ανακάλυψη του Κοστέλο είναι ότι το πρώτο ζώο που ξεκόλλησε από το βυθό και κολύμπησε ίσως το έκανε για να παγιδεύει και όχι για να κυνηγά τη λία του. Είναι ένα απίστευτα απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό σύστημα. Τα αισθάνεσαι πιο απειλητικά όταν συνειδητοποιείς ότι οι μηχανισμοί που διαθέτουν αυτά τα ζώα για να κολυμπούν, στην ουσία, σκοτώνουν όλα τα θυράματά τους. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι οι μέδουσες βρίσκονται σε αυθονία στα ανώτερα στρώματα των ωκεανών. Αλλά σε μεγάλα βάθη βρίσκονται επίσης σε αυθονία. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να απαντηθεί μέχρι σήμερα. Το ερευνητικό σκάφος Western Flyer ταξιδεύει στα νερά του κόλπου Monterey στην Καλιφόρνια. Η αποστολή του είναι να ερευνήσει τα βάθη του ωκεανού για κνηδόζωα. Με ένα τελευταίας τεχνολογίας τηλεκατευθυνόμενο όχημα θα ταξιδέψουν βαθιά μέσα στον ωκεανό, σε έναν κόσμο που τα ανθρώπινα μάτια σπάνια βλέπουν. Η πρωτοποριακή αυτή έρευνα για κνηδόζωα θα τους κατεβάσει σε ένα βάθος 2.500 μέτρων περίπου. Επικεφαλής αυτής της επιχείρησης είναι ο βιολόγος Μπρους Ρόμπισον. Τα κνηδόζωα βρίσκονται σε τόσο μεγάλη αυθονία και η παρουσία τους είναι τόσο ζωτική στα πρώτα 1.000 μέτρα από την επιφάνεια του ωκεανού, που ελπίζουμε ότι θα τα συναντήσουμε και σε μεγαλύτερα βάθη. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενδιέτημα στη γη. Από την αίθουσα ελέγχου του Western Flyer, ο Ρόμπισον και το πλήρωμά του εκτελούν μια δοκιμαστική κατάδυση του οχήματος. Θα πρέπει να έχει επιτυχία σε σχετικά ρηχά νερά πριν στείλουν το μηχάνημα στην Άβυσσο. Όλα πηγαίνουν καλά. Στα πρώτα 1.000 μέτρα νερού συναντούν οικεία αλλά εντυπωσιακά σημάδια ζωής. Αυτό το εκπληκτικό πλάσμα ανήκει στο γένος Πράγια και συνδυάζει τις δύο βασικές μορφές των κνηδόζωων. Την ομπρελοειδή της παλώμενης μέδουσας και τη σαν μίσχο μορφή του πολύποδα με τις μακριές κεραίες. Ξεπερνώντας τα 35 μέτρα, η Πράγια είναι ο μεγαλύτερος εμμήκος θηρευτής στον κόσμο.
μεγαλύτερος και από τη γαλάζια φάλαινα. Τα δηλητηριώδη πλοκάμια της σαρώνουν το νερό σαν ένα εκτεταμένο δίχτυ ψαρέματος. Όπως και στα άλλα κνηδόζωα, είναι επενδυμένα με εκατομμύρια νηματοκίστης για να εχμαλωτήσουν και να σκοτώνουν τη λία τους. Βαθύτερα, το πλήρωμα εντοπίζει μία μέδουσα του γένους Κολομπονίμα, η οποία διαθέτει έναν εκπληκτικό αμυντικό μηχανισμό. Όταν τρομάξει, αποκόπτει τα πλοκάμια της και τα αφήνει πίσω σαν δόλωμα για να παραπλανήσει τον επίδοξο εχθρό. Για μερικούς, αυτά τα κνηδόζωα είναι φανταστικά, εκπληκτικά, σαν να προέρχονται από άλλο κόσμο. Αλλά σε αυτό τον κόσμο είναι τα κυρίαρχα ζώα. Το ότι βρίσκονται σε αυθονία δεν σημαίνει ότι τα κνηδόζωα συλλαμβάνονται εύκολα. Ακόμη και με τα ειδικά σχεδιασμένα δοχεία συλλογής χρειάζεται επιδεξιότητα. Και ευθυγραμμιζόμαστε. Εδώ είμαστε λίγο έξω από τα σημάδια. Αν θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε το μηχανισμό με τη φωτεινή ένδειξη. Είναι σε άριστη κατάσταση. Oh, yes, 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 yes. All right, bingo. Η δοκιμαστική κατάδυση ολοκληρώθηκε. Το πλήρωμα ανασύρει το όχημα. Τα κνηδόζωα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται στο εργαστήριο για περαιτέρω μελέτη. Η επόμενη κατάδυση δεν θα είναι δοκιμαστική και θα είναι περισσότερο ρυψοκίνδυνη. Αυτή τη φορά το πλήρωμα του Western Flyer θα επιχειρήσει να κατεβάσει το όχημα στα 2,5 χιλιόμετρα και βαθύτερα. Τώρα επιχειρούμε να μπούμε σε περιοχές που δεν έχουμε εξερευνήσει μέχρι σήμερα. Έχω πιστεί ότι τα βαθιά νερά επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Και πριν περάσει πολλή ώρα, εκπληκτικά πλάσματα αρχίζουν να εμφανίζονται. So it's a big one. Yeah, look, look, look. Those could be amphipods. Are they eggs? Η ανταμοιβή του πληρώματος είναι η μεγάλη ποικιλία κνηδόζωων. Σε όποια κατεύθυνση και να στραφεί η κάμερα, ένα απίστευτο δείγμα εμφανίζεται. Right up the top, right side. See it? Καθώς το όχημα φτάνει τα 2.500 μέτρα, ανακαλύπτουν κάτι το εκπληκτικό. What's that? Αυτό ήταν ένα καινούριο είδος. Ένα εντελώς νέο ζώο. Αυτή τη μέδουσα δεν την έχει δει κανείς μέχρι σήμερα. Δεν έχει ταξινομηθεί και δεν έχει όνομα. Το μέγεθός της, περίπου ένα μέτρο σε διάμετρο, την κατατάσσει ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες στον κόσμο. Σε αντίθεση με τα άλλα κνηδόζωα, αυτό το ζώο δεν έχει πλοκάμια. Μόνο χονδρούς σαρκώδεις βραχίονες. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε άλλο για το σώμα ή τη ζωή του. Πώς συλλαμβάνει τη λία του? Με τι τρέφεται? Ποιος είναι ο κύκλος της ζωής του? Μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο.
Είναι συναρπαστικό το να βρίσκεις νέες μορφές ζωής. Σε αποζημιώνει για όλη αυτή την έρευνα που κάνεις. Στο τέλος της αποστολής τους, ο Ρόμπισον και το πλήρωμά του έχουν ανακαλύψει χιλιάδες κνηδόζωα που ζουν κάτω από τα 1000 μέτρα. Προφανώς, αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα που κυριαρχούν στα επιφανειακά στρώματα βρίσκονται επίσης σε αυθονία και στα βάθη των ωκεανών. Εκατομμύρια χρόνια πριν, αυτοί οι απίθανοι πρωτοπόροι ξεκίνησαν μία επανάσταση. Τα κνηδόζωα έθεσαν σε κίνηση το ζωικό βασίλειο. Εισήγαγαν τις αρχές της συμπεριφοράς στον κόσμο των ζώων. Εξασφαλίζοντας τη θέση τους σε μία μεγαλόπρεπη και συχνά βάναυση χορογραφία, τα ζώα ακολούθησαν το παράδειγμα των κνηδόζωων. Η κίνηση των ζώων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδουμε στα ζώα. Η ικανότητα να κινούνται. Χρησιμοποιούμε τα νεύρα, τους μυς, τα αισθητήρια κύτταρα. Όλα αυτά που ανακάλυψαν τα κνηδόζωα στην εξελικτική τους πορεία. Πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα ξεκίνησαν από τα κνηδόζωα. Είναι οι αφανείς ήρωες του ζωικού βασιλείου. Απλά πλάσματα που έθεσαν σε αέναη κίνηση τη ζωή για να μπορέσει να χαράξει το δρόμο της.